Καλησπέρα κύριε Παθεοδόρου. Γεια σας. Τι κάνετε. Δόξα τω Θεώ, σας περιμέναμε πώς και πώς. Λοιπόν, ξέρεις τι παρατήρησα. Τι? Το τριήμερο που έρχεται, ψάχνεις να βρεις σε γνωστά ταξιδιωτικά site, ξέρεις, που αναζητάς δωμάτια και τα λοιπά, και δεν βρίσκεις. Δεν με ακούεις καθόλου, πες αλήθεια, δεν είναι στημένο τώρα αυτό που γίνεται, πες στον κόσμο γιατί μπορεί να το πιστεύει, γιατί αφιέρωσα κανένα τέταρτο στην αρχή γι' αυτό. Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν άκουγα και δεν το έχουμε συζητήσει. Ναι, ναι. Πριν το διάλειμμα βρήκα... Πες μου ότι ασχολήθηκες με αυτό. Ναι, ναι, αλήθεια. Ναι. Και είπα στο τέλος, έδωσα την είδηση πριν πάω σε διάλειμμα και πριν βγούμε μαζί δηλαδή όπως τώρα, ότι μόλις βρέθηκε ένα στάβλο στα Ζαγοροχώρια να κοιμηθεί στο άχυρο και να πληθεί έξω με τον λάστιχο. Ξέχασα ότι έχει και πράσινο σαπούνι και ελαφρόπετρα. Λοιπόν, αν θες να κάνεις μια πλάκα λοιπόν, ναι. Η πρώτη αναζήτηση που σου βγάζει, να ας πούμε τώρα για το Βόλο, εντάξει, βάζει Βόλος, ποια είναι η πρώτη αναζήτηση που σου κατεβάζει? Δεν θα το πιστέψεις. Περίμενε, να μπω εγώ σε μια, στην πιο γνωστή τέλος πάντων, να μπω. Ναι. Λοιπόν, σου βγάζει να κοιμηθείς σε ένα γιότ. Δηλαδή ότι μόνο εκεί υπάρχουν. Εγώ έχω άλλη πόλη. Λοιπόν, να βάλω Βόλος. Μερομηνής Παρασκευή μέχρι Κυριακή, Παρασκευή μέχρι Δευτέρα, ποιο? Τι να βάλω? Παρασκευή, Κυριακή, ξέρω. Παρασκευή, κοίταξε, εγώ το έχω βάλει Δευτέρα. Κάνω ένα άλλο κόλπο, που δεν το λέω. Γι' αυτό βάζω την επόμενη μέρα. Λοιπόν, Παρασκευή, Κυριακή, Βόλος, αναζήτηση. 504 ευρώ, δύο βράδια στο σκάφος. Στο σκάφος. Μια χαρά. Χωρίς βόλτα όμως. Μόνο κοιμάσαι. Βρε, μόνο που θα κουνιέται το σκάφος, μια χαρά είναι. Έχει κοιμηθεί σε σκάφος. Θα σε πάρει ύπνος. Σταματημένο. Εγώ έχω κοιμηθεί, γι' αυτό σου λέω. Απίστευτα πράγματα. Και το επόμενο που μου βγάζει είναι, και μάλιστα μου ξηγέται κιόλας αυτός ο τύπος εδώ πέρα, η εφαρμογή, από 990 ευρώ μου το αφήνει 787, δύο βράδια σε μια βίλα 90 τετραγωνικά. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, πέρα λοιπόν από τους ανθρώπους που έχουν καταλήμματα, τους ιδιοκτήτες, Airbnb, ξενοδοχείων και όλα αυτά, ποιος ήταν ο μεγάλος νικητής του Σαββατοκύριακου? Ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας Μπέος. Ναι, με πολλά λοιπόν, ήδη αυτή τη στιγμή λοιπόν, να σου πω ότι έχει 200 στην τσέπη και συνεχίζει. 200 ευρώ, πού θα πάει με 200? Όχι, 200 ευρώ δεν πας πουθενά, 200 ευρώ. Όπως λέει ο Αχιλλέας, παίζει στοίχημα με 200 ευρώ. Μα παίξει, λέει, κάνα 200, κάνα 500. Λοιπόν, πρόσκεισε τώρα. 200 έχει βγάλει ήδη από τα εισιτήρια που έχει δώσει. Περίμενε. Και συνεχίζει. Έχεις το ρεπορτάζ, πόσα εισιτήρια. Παρακαλώ οι φίλοι του Άρεος να κλείσουν τα ραδιόφωνα. Συνέχισε. Ο Άρεος. Ναι. Γιατί? Αφού πριν από λίγες εβδομάδες δεν είχε εκείνο χαμός που δεν τους έδωσε τίποτα. Μα δεν τα ζήτησε επίσημα ώρες τα εισιτήρια. Εντάξει, δεν τα άδεισε. Γιατί προέκυψε η ανακοίνωση του Αχιλλέα που είπε δεν σας δίνω. Τέλος πάντων, τα κλείσαν τα ραδιόφωνα. Για πες τώρα πόσα εισιτήρια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μέχρι τώρα, χοντρικά το λέω, γύρω στα 7.000. Και υπολογίζεται ότι θα ζητήσει κι άλλα, άρα ας πούμε 10.000 εισιτήρια ότι είναι η αρχή. Καλά, ολόκληρος Παναθηναϊκός. Μισό λεπτό. 20 ευρώ το εισιτήριο. Μισό λεπτό, Βασίλη μου. 20 ευρουδάκια μόνο. 20 ευρώ το μίνιμουμ εκτός από αυτά που είναι VIP που έχουν 50. Πού σε ρε Πανόπουλε να δώσεις καμιά οδηγία, να κάνεις κανένα σεμινάριο στον Μπέο. Άκου 20 ευρώ ρε φίλε σε αυτό το μάζο. Βάλτε μια 50 να γουστάρουμε. Όπως τα έβαζε ο Πανόπουλος στην Ξάνθη. Βάλτε μια 50. Πεντάρα δεν θα πηγαίνω. Πώς, να γίνει και άπλα κιόλα. Τα πάνε και με τα πουλάρια, με τα αυτά, με τις τραγιάσκες, μια χαρά. Λοιπόν. Αυτά είναι από άλλες εποχές. Από Βαρδινογιάννη είναι και. Όχι, και πατέρα. Όχι, πιο πίσω. Πιο πίσω. Από το Βαρδινογιάννη. Και το πουλάρι. Αν την τραγιάσκα, ναι, το πουλάρι, όχι, Βασίλη μου. Ο Γιώργο Βαρδινογιάννη εκεί, αυτά είναι τραγιάσκες, φουλάρια φοράγανε τότε. Τζίγκερ. Όχι, δεν νομίζω. Λοιπόν, 7.000 εισιτήρια. Μιλάμε για μόνο τόσα λίγα. Ναι. Πέφτω από τα σύννεφα. Το γήπεδο χωράει καμιά πόσο, 25. Ναι, δεν ξέρω. Θα είναι η πρώτη φορά δηλαδή 26, που θα δούμε. Θα δούμε στο Πανθεσσαλικό, θα δούμε κόσμο απέναντι. Όπως θα δείχνει η κάμερα. Ναι, γιατί συνήθως έχει καθίσματα εκεί. Ναι, μόνο. Νομίζεις ότι όλα τα μάτια είναι κυκλισμένα. Ναι. Και λογικά θα δούμε και εκεί.
Έχεις δίκιο. Εκτός αν τους χωρέσουν όλους εκεί στα πέταλα. Στο πέταλο τέλος πάντων, και πάλι είναι το κενό εκεί. Ναι. Εν ώψη τριημέρου και μόνο 7.000 εισιτήρια, 10.000 τέλος πάντων, ντροπή. Να δούμε πώς ήταν στο τέλος. Εντάξει, είναι η μεγαλύτερη εκδρομή, νομίζω, που θυμάμαι από, τουλάχιστον από αθηναϊκή ομάδα. Μια και τις λέμε αθηναϊκές τώρα, γιατί τις λέμε αθηναϊκές δεν ξέρω. Είναι ομάδα που εδρεύει στην Αθήνα, ας πούμε. Ναι. Αθηναϊκή είναι, τι είναι. Εντάξει, ναι, δεν είναι. Αυτές οι ομάδες είναι πανελληνίου μεγέθους. Οπότε, εντάξει, το ότι εδρεύει στην Αθήνα είναι γεγονός. Είναι ομάδα των Αθηνών. Άλλωστε το λέει και το όνομά του, ότι είναι πανεθνικός. Ναι. Αλλά ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, το λέει και το όνομά του. Εντάξει, είναι. Πάνε Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε. Ναι, ακριβώς. Οπότε, εντάξει, δεν είναι και κάποιο ψέμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια πάντως. Έτσι πρόχειρα θα μου πεις, είχαμε 2 χρόνια κορονοϊό. Τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και τόσο ευνοϊκές συνθήκες για μετακινήσεις. Πρόσθεσε το γεγονός ότι έχουμε και τριήμερο. Άρα όλο και κάποιος θα πάει και καμιά βόλτα. Αν και οι περισσότεροι από ό,τι μαθαίνω στη Λάρισα θα μείνουν ή σε άλλες περιοχές. Όπου οι γυναίκες των Παναθηναϊκών τώρα έχουν βγάλει. Έχουν ανεβάσει πυρετό. Δεν είναι μαγευτική η Λάρισα. Θα τις πάρουν μαζί. Θα τις πάρουν μαζί. Θα τις αφήσουν στο Βόλο και πέρα μια χαρά στο Πήλιο. Στο Βόλο και στο Πήλιο είναι λίγο δύσκολο γιατί πρέπει να μείνεις κιόλας κάπου. Θα μείνουν, τι. Μαθαίνω να πάω αγάπη αφού μου στο Παναθηναϊκό. Δεν υπάρχει. Ναι, τώρα όσοι πρόλαβαν, όσοι πρόλαβαν. Ναι, τώρα τελείωσε. Δηλαδή όποιος πρόλαβε τον κύριο Νίδε. Δεν υπάρχουν διαθέσεις. Δεν υπάρχει διαθεσιμότητα. Είπαμε. Το booking γράφει ζερό. Όχι, ρε, γράφει το σκάφος εκεί. Μια χαρά τραμπάλα. Σκάφος, ναι. Ξέρεις, τραμπάλα κάνεις μέσα στο σκάφος. Φανταστικά πράγματα. Αλλά να σου πω πάντως κάτι. Όταν θα αρχίσει αυτό να γίνεται και λίγο πιο οργανωμένο, λίγο πιο σοβαρά το δει το κράτος και μπορέσουμε να έχουμε μετακινήσεις κανονικές και όχι τώρα επειδή ο Βόλος έχει 1.000 άτομα, ας πούμε, κόσμο. Βρήκανε τώρα την ευκαιρία, θα είναι εκεί ο Παναθηναϊκός να παίζει εντός έδρας. Αλλά γιατί να μην γίνει, ας πούμε, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Όχι τώρα. Έχουν 25.000 διαρκείας. Καλά, δεν μου λέει κάτι αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν 1.000 εισιτήρια. Του χρόνου θα υπάρχουν. Ναι, πώς. Το ζήτημα είναι θέλουμε. Αυτή είναι η ερώτηση. Αν θέλουμε. Γιατί έτσι αυτό είναι το αλατοπίπεδο του ποδοσφαίρου. Εντάξει, να μην δουν και δεν είναι, τα χρήματα, θες να σου πω κάτι άλλο. Ας αφήσουμε τις ομάδες. Εντάξει, ο Βόλος, ο Μπέος τώρα θα οικονομήσουν και καλά κάνουν. Τα χρήματα που θα αφήσουν στην πόλη. Γιατί αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι τουλάχιστον η πλειοψηφία των ανθρώπων που μετακινούνται είναι όλοι κανονικοί, δεν είναι τίποτα χουλιγκάνια, έτσι δεν μπορεί να πεις ότι έχει 10.000 χούλιγκαν αυτή τη στιγμή που θα μετακινηθούν Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχουν στις τάξεις των ομάδων ένα 5%, ένα 3%, 2% σε κάθε ομάδα που μπορεί να είναι επικίνδυνη για να πεις ότι θα προκαλέσουν ζημιά στην πόλη, αλλά οι υπόλοιποι θα αφήσουν χρήματα στην πόλη. Δηλαδή το ποδόσφαιρο πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό μέγεθος που κανένας δεν πάει αυτό καθ' αυτό να ξεκινήσει από την Αθήνα, να κάνει 3 ώρες δρόμο να φτάσει στο Βόλο, να πάει να δει το μάτς και να γυρίσει πίσω. Σου λέει θα πάω να πιω και το ουζάκι μου, να πάω και στο Τσιπουράδικο, να κάνω και μια βόλτα στην παραλία. Πόσα κασόνια με 50 ράκια θα ξεφορτώσουν αυτές τις μέρες στα μαγαζιά. 50 ράκια τι είναι. Τα 50 ράκια είναι τα μικρά τα αυτά που δίνουν στο Βόλο, τα ουζάκια, ναι, τα μικρά, ναι, ναι. Τσιμπουράκια. Μιλάς με κωδικούς, καταλάβες και δεν έτσι σε λέγονται. Ναι, α, 50 ράκια λέγονται. Ναι. Μάλιστα. Δεν είμαι φαν του τσιμπουρ. Είναι τα μικρά που φέρουν και στο Βόλο γίνεται αυτό, που φέρουν και 2-3 μεζικλίκια. Ναι, εσείς που είστε πιο κοντά στο Βόλο, νομίζω ότι έχετε κάνει περισσότερες επισκέψεις. Εγώ έχω πάει 2-3 φορές, 4. Εγώ μέσα στη χρονιά πηγαίνω πάνω από 10 φορές. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Τόσο μεγάλο. Τον αγαπώ τον Βόλο. Για μένα είναι το πιο ευλογημένο μέρος στην Ελλάδα. Ναι. Είναι αλήθεια ότι επειδή πήγα πέρυσι τελευταία φορά, μπορώ να πω ότι το Ηράκλειο, ας πούμε, δεν έχει καμία σχέση. Λέω ένα μέρος που είναι παραθαλάσσιο, έτσι. Η Θεσσαλονίκη έχει άλλο στυλ. Δεν είναι μια επαρχιώτικη πόλη. Ναι. Ο Βόλος, αυτό που συνδυάζει, που είναι τις απόδρασες, που από πάνω σου είναι το βουνό, από κάτω η θάλασσα, πού θα το βρεις, στην Αθήνα? Δεν υπάρχει. Δηλαδή στην Αθήνα σε ποιο σημείο μπορεί να το βρεις αυτό? Είναι από πάνω σου το βουνό και βουνό
ωραίο, με φυσική ομορφιά. Έτσι, ναι. Όχι ένα βουνό οποιοδήποτε. Βουνό, δεν ξέρω. Και εδώ τον Ημιτό. Κεντρικά και βόρεια από Αθήνα δεν νιώθω. Εγώ μόνο νότια πηγαίνω. Δεν ξέρω αν έχει προ τα εκεί. Ναι, μα και νότια, και νότια να δει. Στη νότια πλευρά έχει θάλασσα. Δεν θα δει και βουνό με χιόνι, με ωραία σοκάκια να περπατήσει, ταβερνάκια. Αυτό που είναι η πραγματική φυσική ομορφιά που σου προσφέρει το Πύλο και το χειμώνα. Πώς προς τα εκεί, στην Ανάβησο και σε αυτά δεν έχει. Έχει. Στην Ανάβησο. Προς τα εκεί. Χιόνι. Θάλασσα. Δεν ξέρω αν έχει χιόνι. Θάλασσα, ναι. Θάλασσα έχει. Ναι. Στην πλάτη χιόνι, βουνό δεν έχει εκεί. Όχι, δεν έχει βουνό. Πώς δεν έχει. Αφού το βλέπω. Αφού το ψάχνω το βεγγάρι στο Σούνι εδώ καλά. Έχει, αλλά δεν μπορεί να πα πουθενά. Δεν είναι ξεραίλα σε αυτό το σημείο. Δεν έχει κάτι να πει. Ναι, όντω σαν το Βόλο και το Πύλο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα πουθενά. Φοβερό, δηλαδή πραγματικά το μέρος είναι το κάτι άλλο. Και να πω και κάτι επιπλέον. Τώρα ξέρω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων μπορεί να μην έχει καλή άποψη για τον ΠΕΟ. Αλλά δεν ξέρω, αλλά έχω την εντύπωση ότι δημαρχιακά έχει κάνει καλή δουλειά εκεί. Δηλαδή ότι το κομμάτι της πόλης είναι βελτιωμένο τα τελευταία χρόνια. Τα καλύτερα λένε, η πλειοψηφία. Ναι, δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ανεξάρτητος της... της ιδιοσυγκρασίας του, του χαρακτήρα του ευέξαπτου, του ότι βγαίνει ταχώνει παντού, ό,τι άποψη και αν έχει ποδοσφαιρικά, τώρα μιλάμε για τη φυσική ομορφιά και για την πόλη. Εντάξει. Δεν μπορεί, γιατί το ψηφίζουν όλοι στο Βόλο? Γιατί βγαίνει με τρελά ποσοστά. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Αυτή ήταν σήμερα η εκπομπή, μια προσφορά του Δήμου Βόλου. Γιατί κάναμε διαφήμιση στην περιοχή. Δεν χρειάζεται, αλλά όντως εντάξει. Δεν υπάρχει. Σου λέω, εγώ πηγαίνω. Καταρχάς, κάθε καλοκαίρι τις διακοπές μου από εκεί τις ξεκινάω, τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον. Πάντα. Παίρνω τη δόση μου από εκεί και μετά φεύγω. Ναι. Καλά, εντυπωσιακό και το γεγονός ότι μπορείς να περάσεις τόσο γρήγορα απέναντι στα ωραία νησιά και Σκιάθο, Αλόνισο, από το Βόλο. Ναι, να σου πω την αλήθεια, το φυσάω και δεν κρυώνει, γιατί μια φορά άφησε το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ του Δήμου Βόλου. Ναι. Και όταν γύρισα από τη Σκιάθο, ναι. Τίποτα, είδα ένα νούμερο που νόμιζα ότι ήταν ούτε σε φρουτάκια, δεν το έχεις δει. Έχει κάτι κολπάκι αυτά. Ναι, ναι, κάνει κάτι ωραία ο δήμαρχος. Μετά από κάνα δύο χρόνια που τον συνάντησα, του λέω μια μέρα, καλά είναι δυνατόν, τι έχετε κάνει εκεί στο λιμάνι? Μου λέει, πήγες και εσύ και τα άφησες στο λιμάνι το αυτοκίνητό σου. Μου λέει, ποιος σου φταίει? Για να μην τα αφήνεις εκεί, το βάζουμε τόσο την τιμή. Είναι για λίγο, για ένα εσπρεσάκι, ναι. Και φεύγεις. Ναι, 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 πέρας, ναι, ναι, ναι. Ιταλικό. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τι έχουμε, κάτι σημαντικό. Αγωνιστικό μετά τα όσα προκύψαν. Είχαμε και ΑΕΚ χθες, κέρδισε η ΑΕΚ. Δεύτερη μόνη δεύτερη η ΑΕΚ. Ναι, ναι, ναι. Του Αλμέιδα. Και πλέον το μάτς της Κυριακής, μετά και τον χθεσινό αγώνα της ΑΕΚ, έχει αποκτήσει σημασία τελικού για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, χάνει, είναι εκτός διεκδίκησης, θεωρώ, δεύτερης θέσης. Κερδίζει, μπαίνει με τα μπούνια. Ναι. Απλό είναι. Είναι, ναι, έτσι. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει μέση λύση πλέον. Δεν υπάρχει. 27 Παναθηναϊκός, 21 ΝΙΑΕΚ, ναι. 20 Βόλος, 17 Ολυμπιακός, 16 ΠΑΟΚ, 13 Άρης. Η εξάδα είναι αυτή. Ναι. Η εκτίμησή μου είναι ότι παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν στην πλευρά του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ είναι αποδεκατισμένος ειδικά στις άκρες, με τα μπακ του, τους τραυματισμούς, τις θλάσεις, θυμάσαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει πριν 2-3 εβδομάδες ήτανε για τις θλάσεις. Ναι. Κάτι λέγαμε περί τραυματισμών, περί των μυϊκών τραυματισμών, έτσι. Μυϊκό, ναι. Ναι. Και συνεχίζουν να βγαίνουν στον ΠΑΟΚ θέματα. Χθες είχαν και μια σύσκεψη με αποτέλεσμα, ακριβώς, με αποτέλεσμα να συγκαλέσει και ο Ιβάν Σαββίδης μια τηλεδιάσκεψη για να προσπαθήσουν να δουν τι γίνεται. Θέλουν απαντήσεις οι άνθρωποι που πληρώνουν. Γιατί μπορεί να συμβαίνει τόσο συχνά? Εν πάση περιπτώσει, αυτό που πήγα να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει τραυματισμούς και του Τσαούσι, που δεν είναι μυϊκός τραυματισμός φυσικά, αλλά και του Λίρατζη, ο τρόπος παιχνιδιού της ΑΕΚ είναι βούτυρο στο ψωμί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή? Δηλαδή πιστεύω ότι αν ο ΠΑΟΚ ξεπεράσει
τα πρώτα 15-20 λεπτά του αγώνα, ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο τον βολεύει έτσι όπως παίζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει πάρα πολύ επιθετικά, σε σημείο που αναρωτιέσαι, έχουν σκεφτεί τι θα συμβεί αν χάσουν την μπάλα? Το είδαμε με τον Ατρόμητο. Το πρώτο κομμάτι το είδαμε με τον Ατρόμητο. Χθες υπήρχε η εξής περίεργη συνθήκη στη Λιβαδιά. Ο Βέλτς, έχοντας αναγνωρίσει το γεγονός ότι, έχοντας δει και το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο της ΑΕΚ και έχοντας αναγνωρίσει το πρόβλημα της ΑΕΚ, ο σκοπός του ήταν να μην κατασκηνώσει η ΑΕΚ έξω από την περιοχή. Άρα τι έκανε? Μετέφερε τη ζώνη άμυνάς του μακριά από την περιοχή με σκοπό να πιέσει ψηλά. Όσο πίεζε λοιπόν εκεί την μπάλα, βλέπαμε ένα παιχνίδι που είχε μια ελαφρά πρωτοβουλία η ΑΕΚ, χωρίς όμως να μπορεί να το μετουσιώνει αυτό σε σοβαρές ευκαιρίες. Mm-hmm. Κάτι το γήπεδο ότι ήταν λίγο βοσκότοπος. Δηλαδή πραγματικά τώρα δεν γίνεται να παίζουν μπάλα Super League σε αυτό το γήπεδο. Κάτι το γεγονός ότι είχε διαβάσει καλά η Λιβαδιά το παιχνίδι και έφυγε το ημίχρονο νεράκι για τη Λιβαδιά. Στο πρώτο λάθος που έκανε μεταξύ άμυνας και μεσαίας γραμμής, δέχτηκε και τον γκολ η ΑΕΚ και εκεί τέλειωσε και το μάτς. Και νομίζω ότι και ο ΠΑΟΚ έτσι θα κληθεί να διαχειριστεί το παιχνίδι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα πάει να παίξει κατοχή μπάλας ο ΠΑΟΚ στην ΟΠΑΠ Αρένα. Θα έχει ένα παιχνίδι υπομονής και θεωρώ δεδομένο ότι θα βρει φάσεις. Άρα το ζητούμενο είναι πώς θα ξεκινήσει και το μάτς και αν ο ενθουσιασμός που πάντα παίρνει ο γηπεδούχος σε τέτοιου είδους παιχνίδια, είτε αυτό είναι στην Τούμπα, είτε είναι στο Βικελίδης, είτε είναι στη Λεωφόρο, στο Καραϊσκάκι, στην ΟΠΑΠ Αρένα, στα γήπεδα δηλαδή των μεγάλων ομάδων, αν καταφέρει και βγάλει το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, θα το έχει φέρει το μάτσο ΠΑΟΚ στα μέτρα του. Και γενικά αυτό που μας έχει δείξει η φετινή ιστορία του ΠΑΟΚ είναι μη φοβάσαι τον ΠΑΟΚ στα μεγάλα μάτσα. Να το φοβάσαι τα υπόλοιπα. Τι μπορεί να κάνει. Τώρα τι μπορεί να σκεφτούν για να μην κερδίσουν. Τώρα που λέμε για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, βλέπω εδώ μια είδηση ότι επέστρεψε στην προηγούμενη εταιρεία που ήταν μανατζερικά, δηλαδή ο Λουτσέσκου, στον Πιέτρο Κιόντι, που έχει περισσότερο Ρουμάνους ποδοσφαιριστές από ό,τι βλέπω στο ρεπορτάζ στο SDNA εδώ πέρα, και παρουσίασαν, ανακοίνωσαν μάλλον την επιστροφή του Ρασβάν Λουτσέσκου. Πού ήταν πριν ο Λουτσέσκου και πήγε τώρα σε αυτούς? Έχεις το ρεπορτάζ? Όχι, στο διεθνές Soccer κομμάτι δεν μπορώ να πω. Man, τι λέει, management, soccer. Ξέρω τα τελευταία χρόνια ήταν κάποιοι Έλληνες που είχαν συμβάλει στη μετακίνησή του. Καρίδας. Ναι. Μέχρι εκεί. Τώρα το γιατί δεν ξέρω. Μάλιστα. Όχι, είναι η είδηση ότι άλλαξε στέγη μανατζερική. Εκτός από τους παίκτες δηλαδή που το συζητάμε, συζητάμε και για τους προπονητές. Ναι, έχουν και αυτοί. Ναι. Ας πούμε τώρα βασικά η ερώτησή μου θα ήταν γιατί άλλαξε μάνατζερ. Γιατί άλλαξε μάνατζερ. Ναι. Μήπως τελείωσε το συμβόλαιο του, δώσαν περισσότερα. Ποιος? Η εταιρεία. Μα δεν δίνουν συμβόλαια. Δίνω κάτι κοστούμια, κάτι παντελόνια, κάτι αυτά, κάτι πετσέτες για το μπάνιο. Δεν έχει ένα γιο ο Ρασβάν. Εντάξει, αφού είναι στο γραφείο. Έχει βγάλει πάρα πολλά χρήματα και έχει και από την οικογένειά του, οπότε δεν έχει ανάγκη. Μια εικόνα του Ιβάν Σαββίδη στο σαλόνι πρέπει να την έχει. Νομίζω. Μια καλή φωτογραφία. Ένα κάδρο έτσι ωραίο, δυναμικό. Νομίζω ότι. Και κάθε πρωί να λέει ευχαριστώ και να συνεχίζει το πρόγραμμα, πηγαίνει στη Μεσηβρία. Και μιας και μιλάμε. Ο κακός. Δηλαδή κάποιον που σε ευεργετεί, κάποιον που σε βοηθάει να φουσκώσει το βιογραφικό σου, δεν τον έχει ένα κάδρο στο σπίτι. Ναι. Πέρα από τα οικονομικά μπορεί, που φουσκώνει τους λογαριασμούς του. Μπορεί εννοείται. Το ναι. Δεν θα έπρεπε. Εγώ θα το είχα πάντως. Αν ήμουν ο Λουτσέσκου. Επίσης, μιας και μιλάμε για μανατζερικά και για προπονητές και τα λοιπά, είναι ωραίο αυτό που είδα πριν βγει, όσο το ανέφερα, με τον καινούριο προπονητή του Όφη. Το
Το Λιθουανό, γιατί λέμε Λιθουανό προπονητή, αφήλα πού και σου. Λες τον μπάσκετ θα ανέλαβε. Ναι, ναι, αυτό, ναι, αυτό που σου είπα και χθες. Ο κύριος Βάλτας Νταμπράουσκας και αυτός από πίσω μανατζερικά λέει έχει αυτόν τον Κορνατσίνη. Που ήταν και στο, με τον Μαρσέλο και τα λοιπά. Βραζιλιάνος. Ωραία περιπτωσάρα είναι αυτή. Μια χαρά. Μάνατζερ. Καλύτερη δουλειά. Ναι, αφήσαμε. Αφήσαμε. Αυτοί πουλάνε αέρα. Αφήσαμε. Ναι, βέβαια. Την καλύτερη δουλειά κάνουν. Τι κάνουν. Από το να πουλάς αέρα δεν υπάρχει.